Καλησπέρα σας, γεια σας. Καλησπέρα, Δευτέρα βράδυ, παρακολουθείτε την εκπομπή Trust Me, I am an Astrologer, εδώ από τη σχολή της Αστροπαιδείας, στο κέντρο της Αθήνας, στην Τροχέα Αθηνών, απέναντι από την Τροχέα Αθηνών. Μας φιλάνε πάρα πολύ καλά εδώ στην περιοχή. Σας καλωσορίζω λοιπόν σε αυτό το live, το οποίο γίνεται σήμερα, 24 Μαΐου, πάει και ο Μάιος, παιδιά, περνάει. Και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το σημερινό. Έχω να σας πω πάρα πολύ σοβαρά και σημαντικά πράγματα, τα οποία πρόκειται να γίνουν το επόμενο διάστημα. Όπως όλοι γνωρίζετε, η αστρολογία είναι η είδηση πριν την είδηση, πριν συμβούν τα πράγματα λοιπόν. Καλησπέρα. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Λίγο πριν συμβούν τα πράγματα, η αστρολογία μας προετοιμάζει και είναι ένα πάρα πολύ καλό χαρτί, να το πω έτσι, μια τεχνική επιστήμη η οποία δεν περιλαμβάνει μαντεία, δεν περιλαμβάνει διαίσθηση, παρά μόνο απλά μαθηματικά, στατιστική, πείραμα και απόδειξη σε όσα συμβαίνουν. Έτσι λοιπόν μπορείτε κι εσείς να τη σπουδάσετε, να μπορείτε να μάθετε αστρολογία πάρα πολύ εύκολα και απλά, διαθέτοντας το χρόνο σας απλά παρακολουθώντας τα μαθήματα εδώ στην Αστροπαιδεία. Οι εγγραφές έχουν αρχίσει για το Σεπτέμβρη. Μπορείτε να κάνετε την προεγγραφή σας τώρα. Η γραμματεία λειτουργεί από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ στην σχολή της Αστροπαιδείας. Νομίζω ότι από Σεπτέμβρη θα είμαστε και από κοντά εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Προς το παρόν έχουμε τα διαδικτυακά μαθήματα. Όλα τα μαθήματα τα οποία θα παρακολουθήσετε θα τα παίρνετε και σε βίντεο, έτσι ώστε να τα αποθηκεύετε και να κάνετε τις επαναλήψεις σας. Πάρα πολλά μαθήματα και πάρα πολλές ώρες εκμάθησης το μήνα, 4 ώρες μάθημα την εβδομάδα. Διπλά φροντιστήρια πρακτικής εφαρμογής, γιατί έχουμε πρακτικές εφαρμογές στην αστρολογία, αστρονομία, ιατρική, αστροχαρτογεωγραφία, ένα πλήθος σημειώσεων και γνώσεων και πάρα πολλοί καθηγητές οι οποίοι θα σας καθοδηγήσουν σωστά. Θα ακούσετε λοιπόν σήμερα για τον Ιούνιο πάρα πολλά πράγματα, για τις εκλήψεις. Καλησπέρα βεβαίως στην Πάρο και καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, καθότι έχουμε σύνδεση και με πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Λοιπόν, και τώρα και στην Κρήτη. Και καλησπέρα και στην Κρήτη. Θα είμαστε στην Κρήτη, εγώ και η ομάδα μου, από το Σάββατο το βράδυ, 27, πόσο έχει το Σάββατο, 29 του μηνός, 30, 1 και 2 του Ιουνίου θα βρισκόμαστε στην Κρήτη και αν θέλετε μπορούμε να σας δούμε και από κοντά να σας ενημερώσουμε για τα μαθήματα εδώ της σχολής. Θα δούμε τους σπουδαστές μας βεβαίως στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Θα ενημερώσουμε εκεί για τα μαθήματα και θα σας πούμε και πάρα πολλά πράγματα τα οποία πιθανότητα να έχετε απορίες. Οπότε θα σας δούμε στην Κρήτη, θα σας δω στην Κρήτη όσοι ενδιαφέρεστε, το Σάββατο 29 Μαΐου μέχρι και Τετάρτη 2 Ιουνίου. Θα γυρίσω πίσω βεβαίως γιατί έχουμε μαθήματα εδώ και στην Κύπρο λίγο αργότερα. Θα πάμε και στην Κύπρο λίγο αργότερα. Να ανοίξουν λίγο καλύτερα τα μέσα μετακίνησης, τα μέσα επικοινωνίας. Οι εκλήψεις αυτές οι οποίες θα παρακολουθήσετε τώρα, αλλά και ο ανάδρομος Ερμής έχουν άμεση σχέση με την επικοινωνία, με τα μέσα μεταφοράς και με ό,τι πρόκειται να αγοράσουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, όπως όλοι γνωρίζετε, το ζώδιο των διδύμων είναι ένα πάρα πολύ γρήγορο ζώδιο, ένα ταχύτατο ζώδιο, ένα speed ζώδιο, το οποίο δεν μπορεί να κάτσει σε μια μεριά, συνέχεια κινείται και μετακινείται. Επομένως, πάρα πολλές πληροφορίες, πάρα πολλή κίνηση αυτό το διάστημα, εφόσον πολλοί πλανήτες κινούνται στο συγκεκριμένο ζώδιο. Έτσι λοιπόν, σήμερα ο ήλιος είναι στους διδύμους, ο βόρειος δεσμός, η Αφροδίτη αλλά και ο Ερμής βρίσκονται στο ζώδιο των διδύμων. Θα παρατηρήσετε λοιπόν ότι υπάρχει μια ανάγκη για πληροφορία, μια ανάγκη για μετακίνηση, είμαστε και πολύ καιρό κλεισμένοι μέσα, οπότε θα προσπαθήσουμε να το εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται περισσότερο. Παρά τα αυτά, ο Ερμής έχει κόψει ταχύτητα. Και μην μου πείτε ότι δεν έχετε παρατηρήσει ότι ακόμα πριν γυρίσει ανάδρομος, γιατί γυρίζει στις 30 του μήνα, δηλαδή σε 6 μέρες από σήμερα, ότι δεν έχετε διάφορα παρατράγουδα, διάφορα ευτράπελα, τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητά σας. Χαμός! Παρατηρήστε λοιπόν ότι ο Ερμής, πολύ πριν γυρίσει και πάρει την ανάδρομη πορεία του, δημιουργεί ένα πλήθος προβλημάτων. Πάρα πολλά προβλήματα στην επικοινωνία. Πάρα πολλά προβλήματα στις μετακινήσεις. Το ίντερνετ κολλάει, δεν δουλεύει. Με φόβο ήρθα σήμερα να κάνω, γιατί φοβήθηκα μήπως
τα τεχνικά προβλήματα επαναλαμβάνονται συνέχεια. Για να κάνουμε ένα τηλέφωνο πρέπει να τηλεφωνήσουμε 800 φορές, κλείνει η γραμμή, δεν το σηκώνουν, μας παίρνουν πίσω, κολλάει, γίνονται κάτι πολύ περίεργα. Μιλάς εδώ και ακούγεσαι τρία, μπερδεύονται γραμμές, σηκώνεις το τηλέφωνο του άλλου. Είναι λοιπόν απίστευτο το μπέρδεμα που γίνεται πριν αναδρομήσει ακόμα ο Ερμής, καθότι ένας πλανήτης βρίσκεται στη χειρότερη του φάση, όχι όταν πάρει την ανάδρομη πορεία, αλλά τη στιγμή που κόβει ταχύτητα, φαινομενικά όταν τον βλέπουμε από τη Γη, και είναι στάσιμος. Τώρα λοιπόν έχει κόψει ταχύτητα, πλησιάζει να πιάσει σχεδόν την ταχύτητα του Κρόνου, Παναγία μου, που και αυτός είναι ανάδρομος, δηλαδή όλοι μαζί θα αναδρομήσουν και θα βρούμε μεγάλους μπελάδες, παρόλο που εξυπηρετούν και σε κάποια πράγματα και θα σας πω βεβαίως ποια είναι αυτά τα οποία εξυπηρετούν όταν ο Ερμής είναι ανάδρομος. Παρόλα αυτά, αν θέλετε να μακροημερεύσουν τα σχέδιά σας και οτιδήποτε θέλετε να κάνετε, καλό θα είναι πριν τις 30 του μήνα να κάνετε τις ενάρτησεις. Τι πριν τις δεν προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε, έτσι, να κάνετε τις δουλειές σας μέσα σε αυτή την εβδομάδα, μια και όταν γυρίσει ανάδρομος τίποτα δεν κρατάει για πολύ, δεν μακροημερεύει. Είναι πάρα πολύ καλός ο ανάδρομος Ερμής, γιατί γυρνά το μυαλό πίσω πολλές φορές. Το μυαλό μας τρέχει στο παρελθόν, οπότε κάνουμε την αυτοκριτική μας, εξετάζουμε πράγματα του παρελθόντος τα οποία μας έχουν ξεφύγει. Παλιά project επαγγελματικά επιστρέφουν προκειμένου να ολοκληρωθούν και μην ξεχνάτε αυτό το οποίο λέμε πάντα. Ελπίζω να μην κολλάει το βίντεο που κόλλησε. Μόλις αυτό έλεγα. Προσέξτε λοιπόν, γιατί αυτά που είναι γερά με τον ανάδρομο Ερμή χαλάνε και αυτά που είναι χαλασμένα φτιάχνουν. Δηλαδή, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι μπορεί να έχετε ένα χαλασμένο τηλέφωνο και ξαφνικά να δουλέψει. Εμένα έχει, μια χρονιά είχε χαλάσει το κουδούνι πολλούς μήνες. Μόλις αναδρόμησε ο Ερμής, ξαφνικά το κουδούνι έφτιαξε μόνο του. Χάλασαν όμως όλα τα υπόλοιπα. Οπότε, μέσα επικοινωνίας, γιατί ο Ερμής είναι και στους διδύμους και πρημοδοτεί ακόμα περισσότερο τα θέματα επικοινωνίας. Ασχολούμαστε πολύ περισσότερο. Θα προσέξετε λοιπόν τα μέσα επικοινωνίας, τα μέσα μεταφοράς, τα ταξίδια, αν κλείσετε, οποιαδήποτε κράτηση κάνετε για να ταξιδέψετε, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Μην δείτε τις ώρες άφιξης, δείτε μάλλον καλά τις ώρες άφιξης και τις ώρες αναχώρησης, γιατί γίνονται πάρα πολλά λάθη. Και βεβαίως πολλές παρανοήσεις, πολλές άλλα λέμε, άλλα καταλαβαίνουν, αλλού θέλουμε να πάμε, αλλού βρισκόμαστε. Είναι και αυτό το τετράγωνο βεβαίως με τον Ποσειδώνα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο αφορά την επικοινωνία. Καταλαβαίνετε, πολλές πληροφορίες και πολλή παραπληροφόρηση πάλι. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πια, που όταν ακούμε κάτι στις ειδήσεις και μας το λένε συνέχεια, αναρωτιόμαστε γιατί μας το λένε. Εγώ, ας πούμε, έβλεπα τώρα πριν να έρθω εδώ, τα κανάλια όλα βρίζουν έναν που τον λένε, που είναι πρόεδρος της Λευκορωσίας, δεν θυμάμαι το όνομά του. Λέω για να τον βρίζουν αυτός, πως κάνει τίποτα καλό. Δεν πιστεύουμε τίποτα πια, δηλαδή από αυτά τα οποία ακούμε, ό,τι μας πασάρουν πρέπει να το εξετάζουμε, πρέπει να κάνουμε focus, να δούμε αν είναι αλήθεια. Μας λένε είναι μέρα, να κοιτάμε παιδιά αν είναι μέρα. Μήπως είναι νύχτα και μας το κρύβουν. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την ενημέρωση, βλέπω τα σχόλιά σας. Και βεβαίως μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις σας, αρκεί να μην είναι πολύ προσωπικές, γιατί δεν μπορώ εδώ που βρίσκομαι τώρα να δω προσωπικούς σας χάρτες. Γενικές πληροφορίες όμως, πολύ ευχαρίστως να σας δώσω. Θα προσέξετε λοιπόν, γιατί η έκλειψη η πρώτη, η οποία γίνεται 26 Μαΐου, τα έχουμε πει, είναι πάρα πολύ επιθετική και αναπαράγει θέματα στα μεταβλητά ζώδια, διδύμους, τοξότες, παρθένους και ηχθείς. Η δεύτερη έκλειψη, η οποία γίνεται 10 Ιουλίου και σε αυτή θα σταθώ πάρα πολύ σήμερα, γιατί οι εκλήψεις λειτουργούν αρκετό καιρό νωρίτερα αλλά και αργότερα. Ήδη είναι ρεθισμένες και λειτουργούν και οι εκλήψεις που θα γίνουν τον Νοέμβριο του 2021. Λουκασένκο, μπράβο ρε εσύ Μελπό. Ο Λουκασένκο, ποιος είναι αυτός και γιατί τον βρίζουν στις ειδήσεις. Όταν βρίζουν κάποιον, εγώ βάζω ερωτηματικό, να δω τι γίνεται, γιατί τον βρίζουν. Να δούμε τι ζώδιο είναι αυτός και γιατί, για ποιο λόγο τον βρίζουν. Επίσης, επειδή υπάρχει πάρα πολύ έκδηλη η ενέργεια του Ποσειδώνα, σας καλώ όλους να βουτήξετε κατά κάποιο τρόπο στο συναίσθημά σας, να μην χάσετε τη λογική σας όμως, γιατί ο Ποσειδώνας έχει την τάση και θολώνει πάρα πολύ τα γεγονότα, τα δρόμενα. Χάνουμε την κρίση μας αυτή την εποχή, χάνουμε την ευθυκρισία μας ακόμα μια φορά
και αυτό μπορεί να μας στοιχήσει πολύ ακριβά. Δικτάτορας είναι. Γι' αυτό τον βρίζουν. Δεν ξέρω, δεν ήξερα. Okay. Είναι σίγουρα δικτάτορας. Να τον δούμε. Γιατί όταν τα μίντια βρίζουν κάποιον, εγώ έχω μια, πώς το λένε, αμφιβολία. Λοιπόν, να αφήσουμε λοιπόν με τον Ποσειδώνα τη διέστηση να μας οδηγήσει και να κρατήσουμε όσο μπορούμε και τη λογική μας. Όχι βιαστικές κινήσεις, όχι σημαντικές αποφάσεις. Και σας καλώ βεβαίως επίσης να παρατηρήσετε και την αναδρομή του Κρόνου. Ο Κρόνος γύρισε ανάδρομος, βρίσκεται στη 13η μοίρα των σταθερών ζωδίων, 13η μοίρα του ζωδίου του υδροχώου. Δυστυχώς, ο Κρόνος όταν είναι ανάδρομος, όλοι οι πλανήτες όταν αναδρομούν είναι σαν να παίρνουν φόρα. Έτσι λοιπόν, τα σταθερά ζώδια, να ξέρετε ότι τώρα θα νιώσουν πολύ περισσότερο την ενέργειά του. Ιδιαίτερα αυτά τα οποία είναι γεννημένα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Μην απορρίσετε λοιπόν αν πέρασε ο Κρόνος από το χάρτη σας και δεν νιώσατε τις πιέσεις του, θα τις νιώσετε τώρα που είναι ανάδρομος. Κάνει βεβαίως και αυτό το τετράγωνο με τον ουρανό και γίνονται διάφορα ταρακουνήματα. Ταρακουνήματα με κάθε έννοια. Γίνονται και σεισμοί, δυστυχώς, με Κρόνο τετράγωνο ουρανό. Έγιναν κάτι σεισμοί εκεί στην Κίνα, λίγο περίεργοι. Έχει όμως άμεση ανταπόκριση στο θέμα της οικονομίας και των χρημάτων. Μπορείτε να γυρίσετε πίσω εδώ, στα βίντεο του Astro Team, να δείτε το βίντεο που είχα κάνει πέρυσι το τέλος της χρονιάς για το τετράγωνο Κρόνου ουρανού και πόσο επικίνδυνο είναι για οικονομικές καταρρεύσεις. Έτσι λοιπόν ο Ιούνιος ήταν ένας πάρα πολύ σοβαρός μήνας για την οικονομία, για την παγκόσμια οικονομία, όχι για την Ελλάδα, επιμένω, μια και το κομμάτι το οποίο αφορά την οικονομία του πλανήτη έχει να κάνει περισσότερο με την Αμερική. Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι θα χτυπήσει ένα πολύ δυνατό κραχ τους Αμερικάνους και βεβαίως αυτό μπορεί να έχει κοστολόγιο και για τον υπόλοιπο πλανήτη. Θα γίνουν πολύ σοβαρά πράγματα στην Αμερική, να έχετε τα μάτια σας στραμμένα προς τα εκεί. Μη μου πείτε τι μας ενδιαφέρει για την Αμερική. Ξέρετε ότι ό,τι γίνεται εκεί έχει ανταπόκριση άμεση πάνω στον υπόλοιπο κόσμο. Οπότε είναι πολύ, πολύ σοβαρό το οτιδήποτε γίνεται. Να σας πω επίσης ότι σε ό,τι αφορά τα κρυπτονομίσματα, επειδή έχουν κάνει μια τεράστια βουτιά την τελευταία εβδομάδα, υποφεληθείτε να αγοράσετε. Λοιπόν, έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Μετά τη δήλωση του αυτού του Elon Musk, δυστυχώς τα κρυπτονομίσματα έχουν μια ελεύθερη πτώση, ειδικά το Bitcoin, αλλά και όλα έχουν πάρει την κατηφόρα. Σήμερα νομίζω έχουν πάρει λίγο τα πάνω τους. Να ξέρετε λοιπόν ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να επενδύσει κάποιος σε κρυπτονομίσματα, τώρα που οι τιμές τους είναι χαμηλά. Εγώ ας πούμε κάτι πήρα ακόμα, λίγα. Μέχρι εκεί βεβαίως που δεν θα κλάψετε, δεν θα παίξετε πάρα πολλά χρήματα, θα παίξετε μέχρι εκεί που αντέχετε. 100 ευρώ, 100 ευρώ, 200 ευρώ, 200 ευρώ. Όχι παραπάνω, όχι τζόγο, έτσι. Αλλά καλό θα είναι να το δείτε θετικά. Εγώ έτσι κι αλλιώς έχω πει την άποψή μου για τα κρυπτονομίσματα, νομίζω ότι θα απογειωθούν, νομίζω ότι αυτό το bitcoin θα φτάσει 200.000, 250.000 κάποια στιγμή το καθένα. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία τώρα που είναι χαμηλά για κάποιον που θέλει να πάρει, να πάρει. Το τετράγωνο Κρόνου Ουρανού έχει ρίξει λοιπόν και τα κρυπτονομίσματα, αλλά πολύ περισσότερο από αυτό νομίζω ότι θα ταρακουνήσει γενικότερα την οικονομία. Φανταστείτε τώρα, για να σου το εξηγήσω πολύ απλά, ο ουρανός βρίσκεται στο ζώδιο του Ταύρου και τώρα θα σταθώ σε αυτό. Ο ουρανός στο ζώδιο του Ταύρου είναι αδύναμος. Είπαμε, δεν είναι πτωτικός, δεν του αρέσει καθόλου το περιβάλλον του Ταύρου. Είναι πάρα πολύ άβολο για εκείνον. Το ζώδιο του Ταύρου είναι ζώδιο ομορφιάς και αρμονίας. Έχει κυβερνήτη την Αφροδίτη. Παρατηρήστε λοιπόν τώρα που ο ουρανός βρίσκεται στο ζώδιο του Ταύρου, αλλά και κάνει τετράγωνο με τον Κρόνο, πόση κακογουστιά υπάρχει γύρω μας. Ήταν τώρα τραγούδι αυτό το οποίο βγήκε στη Eurovision, ήταν εντύσιμο αυτό. Ήταν συνθήκες αυτές, ήταν... Τι ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πόσο άσχημο πράγμα, πόσο κακόγουστο, πόσο ο ουρανός στον Ταύρο είχε επηρεάσει τη μόδα και φέρνει τα πάνω κάτω και δεν βλέπουμε τίποτα ωραίο. Ήταν αυτή στίχη, ήταν αυτό παρουσιάσεις. Δηλαδή, εγώ τρελάθηκα. Η μοναδική αξιοπρεπής παρουσία, πάρα πολύ όμορφη, με πολύ ωραία φωνή, νομίζω ήταν η Γαλλία, η οποία δικήθηκε πάρα πολύ, όπως και άλλα τραγούδια, τα οποία τουλάχιστον δεν είχαν αυτή την κακογουστιά. Εμένα μου αρέσει και η ροκ μουσική και το hard rock και άκουγα
στα νιάτα μου πάρα πολύ και ακόμα ακούω. Αλλά αυτό δεν ήταν. Δηλαδή, έλεος με την κακοκουστιά. Ο ουρανός στον Ταύρο θα φέρει μεγάλη ανατροπή στη μόδα και στα αισθητικά πρότυπα, να το πω έτσι. Έχετε δει πως είναι οι ταυρίνες, πολύ όμορφες και σεταρισμένες. Φοράνε, τους αρέσει η αρμονία, η ομορφιά, είναι οι γυναίκες εκείνες οι οποίες προσέχουν την παραμικρή λεπτομέρεια στον ντύσιμό τους και στην εμφάνισή τους. Αυτό το πράγμα όμως ήταν χάλια ρε παιδιά, δηλαδή μας πασάρουνε τώρα αυτή την κακογουστιά για ομορφιά, για αισθητική. Ήταν πολύ, πολύ χάλια. Λοιπόν, αυτό ήταν τραγούδι να τραγουδιέται για παιδάκια του δημοτικού, ας πούμε, για να φτιάχνουμε πρότυπα. Αυτά είναι τα πρότυπα της ομορφιάς τα οποία πρέπει να έχουμε. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Πείτε τα κι εσείς, ρε παιδιά, δηλαδή, πολύ χάλια αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι φταίει ο ουρανός στον Ταύρο, είναι μόδα και κακογουστιά. Και αυτή τη στιγμή κάνει το τετράγωνο με τον ουρανό και ανατρέπει πάρα πολύ τα πρότυπα της αισθητικής, της ομορφιάς. Επειδή όμως ο Ταύρος είναι και ζώδιο διατροφής, θέλω να παρατηρήσω και να το έχετε υπόψη σας, ότι θα αλλάξουν και τα διατροφικά πρότυπα και επειδή είναι, ο Ταύρος επίσης είναι η τροφή, το τετράγωνο με τον Κρόνο πιθανότατα να φέρει κάποιες ελλείψεις στην αγορά. Στη συγκεκριμένη μοίρα που βρίσκεται ο ουρανός αυτή τη στιγμή βρίσκεται και ένας απλανής, ο οποίος λέγεται Σύριους, και έχει να κάνει με, με τις οδιές, έχει να κάνει με τους σπόρους, με την γενικότερα με το πώς τρέφεται ο άνθρωπος. Θεωρώ λοιπόν ότι ο ουρανός σε σύνοδο με αυτό τον απλανή και τετράγωνο με τον Κρόνο πιθανότητα να φέρει κάποια θέματα διατροφικά, να παρουσιαστούν κάποιες ελλείψεις στη σοδιά, στις σπορές και όλα αυτά. Πολύ, δεν αντέχω τόση ασχήμια και τόση κακογουστιά και χαίρομαι πάρα πολύ που συμφωνείτε μαζί μου. Δεν είδαμε κάτι ωραίο, κάτι όμορφο. Θέματα μόδας λοιπόν, θέματα διατροφής. Επίσης ο Κρόνος ο οποίος βρίσκεται στο ζώδιο του υδροχώου έχει να κάνει με το διαδίκτυο, έχει να κάνει και με τα social media. Οπότε υπάρχει περίπτωση αυτό το διάστημα που γίνεται με ακρίβεια το τετράγωνο Κρόνου Ουρανού να έχουμε κάποια προβλήματα τα οποία να σχετίζονται με το διαδίκτυο. Να μην μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να μην μπορούμε να μιλήσουμε στο Skype, στο WhatsApp, ό,τι έχει σχέση με διαδίκτυο πιθανότατα τις επόμενες μέρες και με την αναδρομή του Ερμή βεβαίως να μπλοκάρει. Τι άλλο έχω σημειώσει. Θα μας επηρεάσει πάρα πολύ λοιπόν και η αναδρομή του Κρόνου και η αναδρομή του Ερμή. Ο Κρόνος από τον υδροχό μπορεί να μπλοκάρει τα social media και θα ζωρίσει υπερβολικά και στα θέματα της οικονομίας. Ταύρος είναι η οικονομία, είναι τα οικονομικά. Ο ουρανός εκεί φέρνει πάρα πολλές αλλαγές το επόμενο διάστημα. Θα μάθουμε να συναλλασσόμαστε οικονομικά με έναν πρωτόγνωρο, με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Παλεύουν. Η γωνία του τετραγώνου Κρόνου Ουρανού θέλει έναν αγώνα επικράτησης του ενός ή του άλλου. Κρόνος Ουρανός όμως, αν θυμάστε και από τη μυθολογία, ήταν εχθροί. Ο Κρόνος, γιος του Ουρανού, συμμάχησε με τη Γαία και δεν του έκανε πράγματα τα οποία δεν έπρεπε. Του έκοψε τον ανδρισμό του και ο Ουρανός έκτοτε είναι στήρος πλανήτης. Θέλω να προσέξετε λοιπόν, και, γιατί θα μας επηρεάσει όλους. Περισσότερο από όλους θα χτυπηθούν. Είναι ευκαιρίες για εξέλιξη όλα αυτά, να ξέρετε. Την αστρολογία πρέπει να την βλέπουμε εξελικτικά, γιατί οι κρίσεις οι οποίες μας δημιουργεί, οι πλανήτες οι οποίες μας παίρνουν θέση απέναντί μας ή παίρνουμε εμείς θέση απέναντί τους, μας δημιουργούν κρίσεις οι οποίες μας εξελίσσουν. Και ιδιαίτερα όταν έχουμε πλουτόνιες όψεις ή κρόνιες όψεις, έχουμε και δυνατότητες θεραπείες. Ήθελα να σας πω λοιπόν ότι ο Κρόνος είναι ένας πλανήτης ο οποίος διατηρεί εξαιρετική μνήμη, έχει τρομερή μνήμη και έρχεται στη ζωή μας για να μας τσεκάρει. Έτσι λοιπόν τώρα με την αναδρομή του Κρόνου είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για όλους να γυρίσουμε πίσω, να γυρίσετε πίσω, να γυρίσω πίσω και να δω τα λάθη μου, να δω αυτά τα οποία δεν έχω κάνει σωστά, να παρατηρήσω μόνη μου τον εαυτό μου, να παρατηρήσετε τι έχετε κάνει λάθη, πού έχετε κάνει λάθος, τι ήταν αυτό το οποίο δεν έχετε κάνει σωστό. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να ζητήσετε συγγνώμη και να καταλάβετε σε ποιους τομείς της ζωής σας έχετε κάνει λάθη. Ας μην είμαστε εγωιστές, ας μην έχουμε υπερεγώ, ας έχουμε μόνο εγώ, να δούμε πού έχουμε κάνει λάθος και ο πλανήτης να μας βοηθήσει να το διορθώσουμε. Επίσης, με ανάδρομο Ερμή και ανάδρομο Κρόνο
Ας μιλάμε λιγότερο. Ας κλείσουμε το στόμα μας, ας είμαστε παρατηρητές των πραγμάτων και ας προσπαθήσουμε να λέμε όσο δυνατόν λιγότερα. Ας μην κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους που έχουν φόβους, που φοβούνται. Γενικότερα ο φόβος είναι το δυνατότερο συναίσθημα, μην το ξεχνάτε αυτό, και ο φόβος παραλύει. Ας είμαστε λοιπόν, πώς να το πω, όσο το δυνατόν πιο συμπονετικοί και συμπαραστατικοί μεταξύ μας. Ας κάνουμε την αυτοκριτική μας. Είναι μεγάλη ευκαιρία με τον ανάδρομο Ερμή και τον ανάδρομο Κρόνο να γυρίσουμε πίσω στο παρελθόν, να βουτήξουμε κυριολεκτικά μέσα στο η συνείδησή μας και στο παρελθόν μας και να τσεκάρουμε τα σωστά και τα λάθη, προσπαθώντας μετά να τα βελτιώσουμε. Γεια σου Μίλτο! Λοιπόν, νομίζω ότι οι λαοί θα ξεσηκωθούν. Κάποια στιγμή θα ξεσηκωθούν. Θα υπάρξει πολύ μεγάλη κρίση στον κόσμο. Θεωρώ ότι η κρίση θα ξεκινήσει από την Αμερική. Η Αμερική έχει επιστροφή Πλούτωνα από τώρα που μιλάμε, από πέρυσι δηλαδή, από τις εκλογές του Νοεμβρίου, αλλά και μέχρι το 2024. Αυτή η χώρα θα περάσει πάρα πολύ μεγάλη κρίση, αλλά θα της δοθεί και η δυνατότητα να γιατρέψει πραγματικά τις πληγές της, να τις θεραπεύσει, γιατί έχουν ανοίξει πάρα πολύ μεγάλες πληγές. Αν ενημερωθείτε από τα διεθνή μίντια, έχουν ξεκινήσει πολλά παρατράγουδα για την εκλογή αυτού του Biden και όλο αυτό το πράγμα το οποίο έγινε στην Αμερική με τις Αμερικάνικες εκλογές είναι πολύ θολό και έχουν ξεκινήσει τώρα και το ψάχνουν πάλι από την αρχή. Οπότε νομίζω ότι η Επανάσταση θα ξεκινήσει από εκεί. Και από τη Γαλλία. Η Γαλλία είναι μια χώρα η οποία δεν ανέχεται και δεν αντέχει πολλά πολλά. Να έχουμε ενσυναίσθηση και ανθρωπιά, να μην κοροϊδεύουμε αυτούς που φοβούνται. Να θυμάστε ότι υπάρχουν πάντα κάποιοι οι οποίοι φοβούνται κάποια πράγματα περισσότερο από εμάς. Εγώ κάνω πλάκα πολλές φορές για τις μάσκες έξω που φοράμε και ο καθένας μόνος του στο αυτοκίνητο, αλλά από την άλλη μεριά αντιλαμβάνομαι το φόβο. Αντιλαμβάνομαι πόσο πολύ μπορεί να φοβάται ένας άνθρωπος. Και τον κατανοώ. Ο καθένας να κάνει αυτό το οποίο θα του δίνει περισσότερη ασφάλεια για τον εαυτό του. Είναι και ο Δίας του Συχθείς, Ελισάβετ, οπότε ναι, να έχουμε ενσυναίσθηση και ανθρωπιά και επίσης ο Δίας του Συχθείς δίνει ιδιαίτερη διέστηση. Ας χρησιμοποιήσει ο καθένας τη διέστησή του, τώρα που ο Δίας είναι στους Συχθείς, για να μπορέσει να βουτήξει και να πάρει πληροφορίες για το τι είναι καλύτερο για εκείνον και την οικογένειά του. Λοιπόν, Κρόνος τετράγωνο ουρανός, το οικονομία, το διαδίκτυο, τα bitcoin σας το είπα. Όσο ο Κρόνος είναι ανάδρομος στο ζώδιο του υδροχώου, θεωρώ ότι θα υπάρχει αρκετός έλεγχος, πολύ control γενικότερα στην κοινωνία μας και από τις εξουσίες και τις κυβερνήσεις, όμως και πολύ control στα social media. Προσέξτε το αυτό. Το επόμενο διάστημα θα γίνει ακόμα πιο πιεστικός ο έλεγχος στα social media. Προσέχετε λοιπόν τι γράφετε δημόσια, τι αναφορές μπορεί να γίνουν, πόσα προφίλ μπορούν να κατέβουν. Υπάρχει γενικά ένας πάρα πολύ αυξημένος έλεγχος, μια αστυνόμευση στο διαδίκτυο, η οποία θα γίνει πάρα πολύ έντονη το επόμενο διάστημα και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Είναι πολλοί που φοβούνται, οι σκορπιοί συνήθως κάνουν πλάκα και λένε μην γράφεις στο διαδίκτυο, μην μιλάς στο διαδίκτυο, μην στέλνεις στο Messenger. Αυτά όμως είναι πραγματικότητα και τώρα με τον Κρόνο ανάδρομο στον υδροχό, αυτή η αστυνόμευση στα social θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Και πολλοί κόσμος βεβαίως θα φύγει. Θα δημιουργηθούν καινούργιες πλατφόρμες και ο κόσμος θα διοχετευτεί σιγά σιγά σε διαφορετικού τύπου μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα οποία δεν θα είναι ελεγχόμενα, όπως είναι το Facebook, όπως είναι το Instagram και μπλα μπλα μπλα. Γεια σου Εύα, γεια χαρά. Ωραία η Βουλγαρία, εγώ εκεί θα ξαναπάω, γιατί ήταν πολύ ελεύθερη χώρα. Ούτε μάσκες έξω, ούτε τίποτα. Ήταν πολύ καλή ιδέα που με έστειλες εκεί. Λοιπόν, η συμβουλή της αστρολογίας τώρα για το επόμενο διάστημα και κρατήστε το γιατί αυτός πρέπει να είναι ο μεγάλος μας στόχος στην Ελλάδα αλλά και παντού είναι να διατηρήσουμε τη λογική μας και να παρατηρούμε τα πράγματα, να είμαστε παρατηρητικοί. Αυτή είναι η συμβουλή της αστρολογίας και το λέω αυτό γιατί υπάρχει πάρα πολύ έντονο το Ποσειδόνιο στοιχείο και θα σας πω βεβαίως πώς θα δράσει η δεύτερη έκλειψη πια, αυτή που θα γίνει στις 10 Ιουνίου και τι θα πρέπει να προσέξουμε και με τον ανάδρομο Ερμή και με τον Κρόνο ανάδρομο και με τον τετράγωνο Κρόνο ουρανού αλλά κυρίως
να δούμε πώς θα μας επηρεάσει αυτή η δεύτερη έκλειψη, η οποία γίνεται στις 10 Ιουνίου και είναι έτσι αρκετά, τι να το πω, δεν είναι τόσο επιθετική όσο είναι η 26 του μήνα. Η έκλειψη η οποία γίνεται στις 10 Ιουνίου είναι μια έκλειψη, είναι μια νέα σελήνη καταρχήν, που θα, κανονικά θα έπρεπε να μιλήσουμε για καινούργια ξεκινήματα. Τι καινούργια ξεκινήματα όμως να πούμε από τη στιγμή που αυτή η έκλειψη συμμετέχει ο Ερμής και είναι ανάδρομος. Ποια καινούργια ξεκινήματα να προτείνουμε στους ανθρώπους από τη στιγμή που πάνω σε αυτό το καινούργιο φεγγάρι, το οποίο γίνεται στις 10 Ιουνίου του 2021 και στις 12:52, ημέρα Πέμπτη, 10 Ιουνίου του 2021, ένα καινούργιο φεγγάρι, το οποίο δυστυχώς αυτό το καινούργιο ξεκίνημα για τον καθένα από εμάς θα πρέπει να περιμένει. Ο Ερμής έχει συμμετοχή σε αυτό το καινούργιο φεγγάρι. Είναι μόλις μία μοίρα πριν από τον ήλιο και τη σελήνη, μετά τον ήλιο και τη σελήνη, αλλά είναι συγκλίνων, πηγαίνει προς τα πίσω και κάνει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα. Αυτό είναι το πάρα πολύ, πώς να το πω, θολό, το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα στην ανθρωπότητα και θα πρέπει να τον λειτουργήσουμε τον Ποσειδώνα με έναν καλό τρόπο για να μην, για να μας πετάξει απ' έξω, για να μην δημιουργήσει μεγάλη παραπληροφόρηση και θολούρα. Όταν γίνεται μια έκλειψη σε ένα καινούριο φεγγάρι, σημαίνει ότι η σελήνη σβήνει το φως του ήλιου. Σβήνει το φως του ήλιου. Περνάει η σελήνη πάνω από τον ήλιο, μπροστά από τον ήλιο μάλλον, και αρχίζει σιγά σιγά και μαζεύει το φως. Έτσι λοιπόν, ένα φως, βασικό φως του ήλιου, σβήνει. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι εκλήψεις δημιουργούσαν πάντα ένα φόβο στην ανθρωπότητα, μια και το σβήσιμο του ήλιου πάντα τρόμαζε τους ανθρώπους. Και είχαν παρατηρήσει ότι έκτοτε πάρα πολλά σημαντικά γεγονότα σε επίπεδο φυσικών φαινομένων συνέβαιναν στον πλανήτη μας. Η Φέστια παλιά πέφτανε ακρίδα, πέφτανε βατράχια. Γινόντουσαν πόλεμοι στα διάφορα βασίλεια. Η σπορά τους δεν πήγαινε καλά. Είχαν γεωφυσικά φαινόμενα, σεισμούς, αλλά και διάφορα ηφαίστεια, τυφώνες και όλα αυτά. Είναι ταυτισμένα λοιπόν αυτά με τις εκλήψεις. Όμως να ξέρουμε ότι το κομμάτι των εκλήψεων δεν είναι πάντα τόσο πολύ εκφοβιστικό, κυρίως όταν δεν είναι ορατό από μία χώρα. Στη δική μας τη χώρα λοιπόν δεν είναι ορατό ούτε η μία έκλειψη 26 Μαΐου, ούτε η δεύτερη στις 10 Ιουνίου, οπότε δεν πρέπει να φοβόμαστε. Το τετράγωνο κρόνου ουρανού πιάνει το χάρτη της Ελλάδας, πιάνει και τη σελήνη του λαού μας, το λαό μας, που υποφέρει πάρα πολύ αυτό το διάστημα. Υπάρχει μια επιθετική τακτική έναντι του λαού και ο λαός υποφέρει. Αυτό είναι μια τακτική η οποία έχει κρατήσει εδώ και αρκετούς μήνες, όπως ξέρετε, με όλα αυτά τα οποία έχουμε κλειστά. Αυτό λοιπόν, αυτή η έκλειψη λοιπόν είναι αρκετά, πώς να το πω, δεν είναι επιθετική πολύ, αλλά είναι θολή. Είναι βουτυγμένη κυριολεκτικά στο σύννεφο του Ποσειδώνα και θα μας δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλη θολούρα και έλλειψη κρίσης και ευθεκρισίας. Να σας πω επίσης ότι όταν ένας πλανήτης συμμετέχει στην έκλειψη, και εδώ συμμετέχει ο Ερμής, σβήνει και τα θέματα του συγκεκριμένου πλανήτη, τα θέματα του Ερμή. Και τι είναι Ερμής λοιπόν, τι είναι Ερμής? Ο Ερμής έχει να κάνει με την πληροφορία, έχει να κάνει με την επικοινωνία, έχει να κάνει με τα μέσα μεταφοράς, με τα τηλέφωνα, με τους δημοσιογράφους, πάλι ξανά οι δημοσιογράφοι στο στόχαστρο, με την τιμωρία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μπορείτε να διαβάσετε τα άρθρα στο astroteam.gr για την τιμωρία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και των δημοσιογράφων. Ο κόσμος δεν τους πιστεύει πια, νομίζω ότι αυτή είναι η τιμωρία τους. Παρακαλώ λοιπόν, σε όλα τα θέματα του Ερμή, που με αυτή την έκλειψη φαίνεται ότι βάλλονται όλα τα θέματα του Ερμή, να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εννοείται, δεν αγοράζουμε μέσα μεταφοράς, μέσα επικοινωνίας. Δεν δίνουμε χρήματα σημαντικά για αγορές οι οποίες μπορεί να μας αποβούν τελικά άχρησης και να πετάξουμε τα λεφτά μας. Όμως, ο Ερμής, εκτός από τα μέσα επικοινωνίας και τα μέσα μεταφοράς, έχει και άλλες ιδιότητες. Έχει να κάνει με τα παιδιά. Έχει να κάνει με τα νεαρά άτομα, τα οποία θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα τα παιδιά όλο αυτό το διάστημα και μέχρι την έκλειψη, αλλά και τα μικρά ζώα. Ο Ερμής έχει να κάνει με τα μικρά ζώα και με τα παιδιά.
Πάρα πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να δώσουμε μεγάλη σημασία στο κομμάτι το οποίο αφορά μικρά ζώα και παιδιά, το κομμάτι της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω για την έκλειψη αυτή και τον Ερμή. Όλο αυτό λοιπόν το σύμπλεγμα, εκτός από το ότι θα σβήσει το φως του ήλιου και θα έχουμε αυτή την έκλειψη, κάνει τετράγωνο με Ποσειδώνα. Ο Ποσειδώνας θολώνει το τοπίο, θα δημιουργήσει λοιπόν συνθήκες αστάθειας, παραπληροφόρησης, ψεύδους και όλα τα σχετικά τα οποία έχουμε συνηθίσει. Κατά τη στιγμή της έκλειψης, ο Άρης θα βρίσκεται στην τελευταία μοίρα του καρκίνου, στην 29η μοίρα, αναιρετική μοίρα, αναιρεί τα θέματα λοιπόν του πλανήτη και έχει κάνει ήδη την αντίθεση με τον Πλούτονα. Η αντίθεση λοιπόν Άρη-Πλούτονα έχει συμβεί λίγες μέρες νωρίτερα, αλλά τη στιγμή της Νέας Σελήνης είναι ορατή. Ένας πλανήτης λοιπόν επιθετικός όπως είναι ο Άρης, περνώντας ένα ζώδιο το οποίο είναι πύρινο όπως είναι του Λέοντα, πιθανότητα να πρημοδοτήσει πάρα πολλές εντάσεις, καυγάδες αλλά και πυρκαγιές. Πάμε πάλι από την αρχή. Όχι ρε Στέλλα, εννοείται, ξέρω ποια Στέλλα είσαι. Όχι, δεν είναι όλοι δημοσιογράφοι ίδιοι, δεν είναι. Αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι της δημοσιογραφίας, το οποίο είναι, το ξέρεις και εσύ φαντάζομαι, είναι πάρα πάρα πολύ, που κάνει και κουμάντο τελικά, το οποίο συνενεί με την παραπληροφόρηση και μας πάει σε αχαρτογράφητα νερά και δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε. Εννοείται ότι δεν είναι όλοι δημοσιογράφοι ήδη, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι θα πρέπει να στηρίξουμε πολλές ελπίδες στο Δία, ο οποίος βρίσκεται στους Ιχθύς, σε ένα ζώδιο το οποίο είναι πολύ συμπονετικό, πολύ παρηγορητικό και πολύ θυσιαστικό και θα μείνει εκεί μέχρι τα τέλη του Ιουλίου. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τα ζώδια του νερού αλλά και της γης. Θα τα πρημοδοτήσει ιδιαίτερα. Εννοείται ότι την δεύτερη αυτή έκλειψη θα πρέπει να προσέχουν επίσης πάλι τα μεταβλητά ζώδια, ιδιαίτερα αυτά τα οποία είναι γεννημένα και έχουν ήλιο ή σελήνη στην 19η-20η μοίρα των μεταβλητών. Τους διδύμους μας λοιπόν, οι οποίοι είναι γύρω-γύρω από τις 10 Ιουνίου, τους παρθένους μας που είναι γεννημένοι γύρω-γύρω από τις 10 Σεπτεμβρίου, τα ψάρια μας που είναι γεννημένα γύρω-γύρω από τις 10 Μάρτη, αλλά και τους τοξότες μας που είναι γεννημένοι γύρω-γύρω από τις 10 του Δεκέμβρη. Πολύ θολούρα λοιπόν, πολύ εξαπάτηση και απώλειες βεβαίως. Μία έκλειψη συνδέεται πάντα με ένα κομμάτι απολειών, το οποίο θα πρέπει να εκλείψει προκειμένου να εξελιχθούμε βέβαια, προκειμένου να πάμε παρακάτω. Οι εκλείψεις, έχω πει πολλές φορές, θυμίζουν μία γεμάτη ντουλάπα με πάρα πολλά ρούχα τα οποία δεν φοράμε και που τα αγαπάμε πολύ και δεν θέλουμε να τα χαρίσουμε. Έτσι λοιπόν οι εκλείψεις έρχονται να μας αναγκάσουν να βγάλουμε από την ντουλάπα τα χαλασμένα, όχι τα χαλασμένα, τα παλιά ρούχα, είτε γιατί θα πιάσουν υγρασία, είτε γιατί θα πιάσουν σκόρο, προκειμένου να γίνει χώρος να βάλουμε καινούργια πράγματα στη ζωή μας. Είναι απολεστικές όμως, δυστυχώς, και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Κλοπές, επιθέσεις, την υγεία μας, τέτοια πράγματα. Και προσέξτε επίσης ότι είναι από τώρα σε ενέργεια η έκλειψη που γίνεται 19 Νοεμβρίου, που γίνεται στα σταθερά ζώδια στο τρίτο δεκαήμερο. Και είναι αρκετά και αυτή σοβαρή. Αρκετά σοβαρή έκλειψη. Λοιπόν, αυτά είχα σημειώσει να σας πω για τα γενικά. Δεν είναι όλο βάστανο, ρε παιδιά. Όλα, όταν οι όψεις μας δημιουργούν προβλήματα, τα τετράγωνα Κρόνου Ουρανού, η έκλειψη, ο Ποσειδώνας, να ξέρετε ότι πέρα από το αρχικό σοκ και τη στεναχώρια την οποία βιώνουμε, είναι εξελικτικά. Αμέσως μετά περνάμε σε ένα μονοπάτι εξέλιξης, το οποίο μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα στη ζωή. Οπότε, για χαρά στη Γερμανία, στο Μόναχο. Μην απογοητεύεστε αν σας χτυπάνε οι εκλείψεις ή αν έχετε δύσκολες γωνίες στο χάρτη σας. Θα πρέπει να στραφείτε απλά προς τα μέσα και να δείτε τι ήταν αυτό που έφτεξε. Τι ήταν αυτό που έφτεξε. Εξάλλου τώρα με τον Ερμή θα δοθεί μοναδική ευκαιρία να γυρίσουμε στο παρελθόν και να εξετάσουμε πράγματα τα οποία μας έχουν ταλαιπωρήσει. Να δούμε ανθρώπους από το παρελθόν, θα γίνουν και πάρα πολλές επανασυνδέσεις με τον ανάδρομο Ερμή στο ζώδιο του Διδύμου και θα σας πω αμέσως μετά ποιοι είναι αυτοί που θα έχουν σημαντικές ευκαιρίες επανασύνδεσης με πρόσωπα από το παρελθόν, αλλά να βρουν και χαμένες δουλειές επίσης, χαμένα αντικείμενα, βρίσκουμε πράγματα.
με τον ανάδρομο, εκεί που νομίζουμε ότι τα έχουμε χάσει, επανέρχονται και τα βρίσκουμε. Λοιπόν, η συμβουλή λοιπόν της αστρολογίας, επαναλαμβάνω, είναι να είμαστε παρατηρητικοί στα πράγματα, με τον Κρόνο να μην μιλάμε, να λέμε όσο το δυνατόν λιγότερα και να εξετάσουμε κυρίως τους εαυτούς μας, πού έχουμε κάνει το λάθος, πού είναι το λάθος μας. Είναι μοναδική ευκαιρία οι αστρολόγοι, να ξέρετε, αγαπάμε τους ανάδρομους για τη δυνατότητα που δίνουν να στραφούμε προς τα μέσα. Εφόσον η ενέργεια του πλανήτη δεν είναι προς τα έξω, αλλά προς τα μέσα, μας δίνει την ευκαιρία της επανεξέτασης των πραγμάτων. Και χωρίς επανεξέταση, χωρίς να γυρνάμε στο παρελθόν, δεν μπορούμε να έχουμε μέλλον. Όλα εμπεριέχονται στο παρελθόν, προκειμένου να ζήσουμε το παρόν, αλλά να προετοιμάσουμε και το μέλλον. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένα, μην το ξεχνάτε. Τα λάθη του παρελθόντος είναι οδηγός για το μέλλον μας. Οπότε οι ανάδρομοι πλανήτες δίνουν μοναδική ευκαιρία να δούμε πού είναι το λάθος. Παραδείγματος χάρη σε σχέσεις οι οποίες έχουν διαραγεί και φαίνεται ότι δεν υπάρχει ελπίδα γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Με τον ανάδρομο Ερμή θα δούμε και τα δικά μας λάθη, θα δούμε και του άλλου και μας δίνεται μια μοναδική ευκαιρία να δούμε και εμείς που έχουμε κάνει λάθος. Ο στόχος είναι να χτυπηθεί το εγώ και να δούμε και να πάρουμε και τη θέση του άλλου προσώπου. Λοιπόν, 5 έκτου, όχι, δεν είναι καλή ημερομηνία. Δεν κάνουμε γάμους μέσα στις εκλήψεις, με τίποτα. Δεν κάνουμε γάμους μέσα στις εκλήψεις. Το μεσοδιάστημα ειδικά των δύο εκλήψεων, δηλαδή από 26 Μαΐου μέχρι και 10 Ιουνίου, είναι το διάστημα το οποίο θεωρούμε ότι θα γίνουν τα πιο απροσδόκητα, τα πιο περίεργα και είναι και ανάδρομος ο Ερμής. Όχι. Όχι. Με τον ανάδρομο δεν κάνουμε γάμους, δεν κάνουμε επεμβάσεις, δεν κάνουμε σοβαρές αγορές, δεν κάνουμε τίποτα το οποίο θέλουμε να μακροημερεύσει. Εδώ πέρα δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Με τίποτα. Οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. 28 Πέμπτου είναι πολύ κοντά στην έκλειψη, εκεί περίπου, και αυτή η ημερομηνία χρειάζεται προσοχή. Πάμε να δούμε τα ζώδια ένα-ένα. Μπορείτε να βάζετε βεβαίως τις ερωτήσεις σας, οι οποίες όχι προσωπικά οροσκόπη, γιατί δεν μπορώ να δω χάρτες, αλλά ερωτήσεις γενικές φυσικά μπορείτε να τις θέσετε για να σας δώσω πληροφορίες για αυτά τα οποία πιθανότατα μπορεί να θέλετε να κάνετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους κρυούς, οι οποίοι ο ανάδρομος Ερμής εδώ θα βρίσκεται σε ένα ζώδιο το οποίο αφορά ακόμα περισσότερο την επικοινωνία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συνδιαλέγεστε, που σημαίνει ότι θα σας φέρει πίσω γεγονότα και πράγματα τα οποία έχετε αφήσει στη μέση, κυρίως εργασιακά και επαγγελματικά. Θα δείτε κόσμο ξαφνικά οι κρύοι και οροσκόποι κρύοι. Γεια σου Γιώργο. Γεια χαρά σου. Άβες υδροχώους. Χαιρετάμε υδροχώους. Για τους κρύους λοιπόν και τους οροσκόπους κρύους, αυτός ο ανάδρομος Ερμής εδώ θα δημιουργήσει προϋποθέσεις πολλών συναντήσεων, ξαφνικών συναντήσεων, με άτομα τα οποία έχετε χαθεί από το παρελθόν, αλλά και συμφωνίες επαγγελματικές και πιθανότατα να σας επαναφέρει σε ένα κομμάτι σπουδών το οποίο είχατε παραμελήσει, είχατε αφήσει στη μέση. Θα ξαναπιάσετε τα βιβλία οι κρύοι και οι οροσκόποι κρύοι για να δείτε τι δεν έχετε μάθει. Να θυμάστε ότι η έκλειψη επίσης έχει να κάνει με το κομμάτι των μετακινήσεων αλλά και με τα αδέλφια σας για τους κρύους. Σημαντικό είναι να προσέξετε και τα μέσα μεταφοράς, προσέξτε πώς οδηγείτε. Εννοείται ότι δεν θα κάνετε αγορές μεταφορικών μέσων, αλλά και μην πουλήσετε, γιατί δεν θα πουληθούν σε καλή τιμή. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι των εκλήψεων για τους κρύους, νομίζω ότι δεν είναι αρνητικό το τοπίο, και κρύοι και οροσκόποι κρύοι. Μπορείτε να μη φοβάστε ιδιαίτερα, θα προσέξετε όμως τα οικονομικά σας οι κρύοι, τα οποία φαίνεται να είναι ιδιαίτερα στριμωγμένα. Το τετράγωνο Κρόνου Ουρανού φέρνει διάφορες εμπλοκές. Και τα αδέλφια σας, μικρά νεαρά άτομα της οικογένειας, τα αδέλφια σας και τα παιδιά. Έχεις παραμελήσει τα μαθήματά σου, βεβαίως. Να κάτσεις να διαβάσεις, Χρυσούλα, θα σε τιμωρήσω. Λοιπόν, τελευταία μέρα του κάθε ζωδίου, όχι, δεν νομίζω ότι πρέπει να ακούτε το επόμενο. Να ακούτε το ζώδιό σας το τρίτο δεκαήμερο, αν υπάρχει λόγος, και τον οροσκόπο σας. Δόμνα, δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς συμβουλές εδώ πέρα για εμβόλια για τον καθένα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα για να μιλήσουμε ποιος θα κάνει εμβόλιο και ποιος θα κάνει. Δηλαδή, όχι βέβαια, με τίποτα. Με τόσο σοβαρές πανενέργειες, θέλει να είσαι οπωσδήποτε. Λοιπόν,
Δεν ξέρω τι λέτε, δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους Σταύρους και τους οροσκόπους Σταύρους, ο οποίος ανάδρομος Ερμής θα δημιουργήσει έμπλοκες στα οικονομικά, καθυστερήσεις στις εισπράξεις και γενικότερα μία αναστάτωση και ένα κομμάτι το οποίο αφορά πάρα πολύ την αυτοπεποίθησή σας και το πώς νιώθετε, αν νιώθετε καλά ή όχι. Για τους Ταύρους, οι οποίοι είναι ταραγμένοι πάρα πολύ και είστε γεννημένοι περίπου στη 1, 2, 3 αλλά και 4 Μάη, συνιστώ ιδιαίτερη ψυχραιμία γιατί ο Κρόνος Ουρανός φέρνει και πάρα πολλά σοκαριστικά γεγονότα. Φροντίστε τη δημόσια εικόνα σας οι Ταύροι, το πώς σας βλέπει ο κόσμος και την υγεία σας. Υπάρχουν αρκετά θέματα σε φυσικό επίπεδο, οργανικά για τους Ταύρους, που φαίνεται ότι σας ταλαιπωρούν. Δεν ξέρω αν έχετε νεύρα πολλά, αλλά θα βγουν στην επιφάνεια μετά τις 11 Ιουνίου, που θα περάσει και ο Άρης το Λέοντα. Προσέξτε πάρα πολύ λοιπόν οι Ταύροι, τα θέματα υγείας, τα οικονομικά και την ψυχολογία σας, μια και οι εκλήψεις, φαίνεται ότι έρχονται να σας αφαιρέσουν ένα κομμάτι της αυτοδυναμίας σας. Και βεβαίως μαζευτείτε με τα έξοδα, πάρα πολλά έξοδα και όχι έσοδα όσο καιρό θα είναι ο Ερμής ανάδρομος για τους Ταύρους μας. Για τους διδύμους, ο ανάδρομος Ερμής θα επαναφέρει πολλά θέματα τα οποία σχετίζονται με τις σχέσεις, με τις συνεργασίες, αλλά και με το άμεσο περιβάλλον. Θα γίνετε πολύ ισοστρεφείς οι δίδυμοι, που δεν το συνηθίζετε αυτό το διάστημα, και οι οροσκόποι δίδυμοι, και η έκλειψη βεβαίως σας αφορά. Ιδιαίτερα εσείς που είστε γεννημένοι 10 Ιουνίου, 8, 9, 10, 11, 12, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, υπάρχει ένα εντελώς θολό τοπίο, επαγγελματικά αλλά και προσωπικά. Προσέξτε οι δίδυμοι που είστε γεννημένοι αυτές οι ημερομηνίες, μην εξαπατηθείτε, μην κλάψετε, μην επενδύσετε σε πρόσωπα και πράγματα τα οποία δεν είναι ειλικρινά, δεν είναι πραγματικά. Επίσης, οι δίδυμοι οι οποίοι θέλετε να ταξιδέψετε και υπάρχει έτσι ένα ασταθές τοπίο σε σχέση με ταξίδια, με μετακινήσεις αλλά και με σπουδές, τσεκάρετε 2 και 3 φορές τα πράγματα πριν ξεκινήσετε, γιατί υπάρχει έτσι ένα πολύ, πώς το λένε, ασταθές τοπίο με τα ταξίδια. Άλλα προγραμματίζετε να κάνετε και άλλα γίνονται, οι δίδυμοι και οι οροσκόποι δίδυμοι. Σε ό,τι αφορά τους καρκίνους, ο ανάδρομος Ερμής θα σας επαναφέρει παλιές ιδέες. Τι είχατε σκεφτεί στο παρελθόν, το οποίο δεν έγινε πραγματικότητα, τώρα φαίνεται ότι επανέρχεται, θα το σκεφτείτε, θα επικοινωνήσετε με άτομα από το παρελθόν που θα έρθουν στη ζωή σας, αλλά και διάφορα επαγγελματικά project, τα οποία πρόκειται να επανέλθουν για επανεξέταση. Καρκίνοι λοιπόν και οροσκόποι καρκίνοι, υπάρχουν 2 ζητήματα πολύ σημαντικά. Το ένα κομμάτι αφορά την ψυχολογία σας κατά βάση, μια ψυχολογία η οποία έχει πολλά σκαμπανεβάσματα αυτό το διάστημα των εκλήψεων. Φαίνεται σαν να μην κοιμάστε καλά, σαν να είστε έτσι αγχωμένοι και νομίζω και καταπιεσμένοι αρκετά. Και το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τα οικονομικά. Τα οικονομικά σας φαίνεται ότι σας προβληματίζουν, δεν χαίρεστε, δεν εισπράτετε, νιώθετε μια ανασφάλεια για το αν αύριο θα έχετε δουλειά και αν αύριο θα έχετε λεφτά. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Νομίζω ότι είναι πολύ ρευστό το τοπίο με τα οικονομικά των καρκίνων. Επίσης, μην περιμένετε ότι θα σας δώσουν λεφτά οι άλλοι, ότι θα πάρετε βοήθειες. Οι καρκίνοι δεν έχετε βοήθειες το επόμενο διάστημα, φαίνεται σαν να σας έχουν αφήσει τη μοίρα σας είναι. Βοήθειες θα έχετε από τις αρχές του χρόνου. Καρκίνοι και οροσκόποι καρκίνοι, από τις αρχές της επόμενης χρονιάς θα έχετε σημαντικές βοήθειες. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τους λέοντες, η αναδρομή του Ερμή έχει να κάνει με τα επαγγελματικά, τα εργασιακά και με διάφορα θέματα τα οποία είχατε αφήσει στο παρελθόν στη μέση. Διάφορα project λοιπόν τα οποία δεν είχαν προχωρήσει. Τώρα επανέρχονται καινούργιες δουλειές, άνθρωποι οι οποίοι σχετίζονται με αυτές τις δουλειές ξαναχτυπάνε την πόρτα σας, άνθρωποι οι οποίοι έχουν, πώς το λένε, κάποια εξουσία για τους λέοντες. Λουκία, εσύ λιοντάρι δεν είσαι. Και η Στέλλα, λιοντάρι. Λοιπόν, προσέξτε λιγάκι αυτά τα οποία επανέρχονται από ανθρώπους που έχουν κάποια εξουσία. Μπορεί αυτήν την περίοδο εξουσία στη ζωή σας να μην έχει το αφεντικό σας, αλλά μπορεί να το έχει κάποιος γιατρός, κάποιος μηχανικός, κάποιος αρχιτέκτον. Μπορεί να εξαρτάστε λοιπόν οι λέοντες από τις προθέσεις κάποιου προσώπου που έχει μια δύναμη πάνω σας, να σας διεκπαιρεώσει πράγματα. Και θα φαίνεται ότι επανέρχονται λοιπόν αυτά τα θέματα για τους λέοντες, αλλά και φίλοι, φιλίες από το παρελθόν.
Έτσι λοιπόν θα δείτε πρόσωπα και πράγματα, τα λιοντάρια από το παρελθόν. Άλλοι θα χαρείτε και άλλοι δεν θα χαρείτε. Δεν είναι πάντα το παρελθόν έτσι πολύ ευχάριστο. Προσέξτε λοιπόν τις διάφορες επαναφορές προσώπων από το παρελθόν, οι οποίες δεν φαίνονται να είναι και ιδιαίτερα ειλικρινείς. Προσέξτε πολύ. Οι εκλήψεις επίσης έχουν να κάνουν, για τους λέοντες, έχουν να κάνουν και με τον τομέα των ομάδων και των φιλίων. Θα φύγουν άτομα. Τα λιοντάρια θα διώξετε κόσμο. Θα ξεκαθαρίσετε πάρα πολύ το κομμάτι το οποίο αφορά τα φιλικά σας πρόσωπα. Όποιος δεν έχει υπόσταση και δεν είναι συμπαραστατικός, σαν και εσάς, και μεγαλόψυχος, θα φύγει από τη ζωή σας. Τους πετάξετε όλους απ' έξω. Τα λιοντάρια μας, τα οποία είναι γεννημένα ιδιαίτερα εκεί γύρω-γύρω από τις αρχές του Αυγούστου, από την 1η Αυγούστου, η 30 την ψιλογλιτώνει. Από την 1η Αυγούστου και μέχρι τις 5 έχετε πάρα πολλές διακοπές σχέσεων με σημαντικά πρόσωπα. Και πολύ αναταραχή σε αυτό το κομμάτι. Δεν δείχνουν κατανόηση απέναντί σας και εσείς εξαγριώνεστε και τους πετάτε όλους απ' έξω. Και βεβαίως ταραχή. Οι τετιμπόιδες εδώ πέρα, Στέλλα Ροζάκη, Μίλτος, Βασιλική, η Μαρία Γυριάδο από τη Γυρά, και εσύ τετιμπόησα. Είστε όλοι τετιμπόιδες γιατί κάνετε πλάκα με τα λιοντάρια τώρα. Λοιπόν, και θα πέσουν διαγωνίσματα, έτσι, προσέξτε καλά. Λοιπόν, θα συρρυκνώσετε λοιπόν τα λιοντάρια, τον κύκλο σας και τις προσωπικές σας σχέσεις, οι οποίες φαίνεται ότι δεν αποδίδουν. Ό,τι δεν αποδίδει για τους λέοντες θα φύγει από τη μέση. Επίσης, προσέξτε εσείς, και εσείς και τα λιοντάρια προσέξτε την υγεία σας. Φαίνεται ότι είστε πολύ καταπονημένοι, μπορεί να μην είναι κάτι σοβαρό, μπορεί να πρέπει να κοιτάξετε τα μάτια σας, τα δόντια σας, μπορεί να έχετε να δείτε ένα θέμα το οποίο μπορεί να μην είναι δύσκολο ή βαρύ, αλλά πρέπει να το εξετάσετε. Ο Κρόνος απέναντί σας απαιτεί σύνεση, προσοχή, λίγα λόγια και αυτοπαρατήρηση και αυτοεξέταση, λιοντάρια μου. Λοιπόν, ξεκαθαρίσματα, σχέσεις, φιλίες, απ' έξω όλα και ένα κλείσιμο. Και ένα κλείσιμο. Θα διώξετε πάρα πολλούς, αλλά θα κάνετε και καινούριους φίλους, καθότι ξέρουμε ότι τα λιοντάρια είναι και αξιαγάπητα και μεγαλόκαρδα. Για τους Παρθένους, ο ανάδρομος Ερμής, βεβαίως δικό σας κυβερνήτης, φαίνεται ότι θα φέρει πάρα πολλά θέματα, επίσης επαγγελματικά. Θα επανεξετάσετε προτάσεις, θα δείτε ανθρώπους από το παρελθόν, θα ξεκινήσετε δουλειές οι οποίες είχαν μείνει στη μέση και τώρα θα ολοκληρωθούν. Είναι καλό το τοπίο της Παρθένους, εκτός από εσάς που χτυπάνε οι εκλήψεις και ο Ποσειδώνας. Προσέξτε λοιπόν, να και άλλο λιοντάρι. Και άλλο λιοντάρι εδώ πέρα. Γεωργία, θα σε δω στην Κρήτη όμως εσένα που έρχομαι το Σάββατο. Λιοντάρια μου. Δεν άνοιξαν, Μίλτο, τα κέντρα διαβίου μάθησης δεν έχουν ανοίξει. Εμείς ανήκουμε στα κέντρα διαβίου μάθησης. Αλλά θα συναντηθούμε όλοι μαζί, το έχουμε πει. Έχουμε ήδη κανονίσει το πάρτι. Εννοείται. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τους Παρθένους και οροσκόπους Παρθένους για τα επαγγελματικά, τα οποία φαίνεται ότι επιστρέφουν παλιά σχέδια στη μέση και γίνονται σημαντικές αλλαγές. Οι Παρθένοι δεν ξέρω τι κάνετε. Αλλάζετε δουλειές, θέλετε να αλλάξετε περιβάλλον, δεν είστε ικανοποιημένοι εκεί που είστε. Παίρνετε κάποιες απογοητεύσεις και ξεσκαρτάρετε το επαγγελματικό σας περιβάλλον. Επίσης, αλλάζει η εικόνα σας. Θέλετε να αλλάξετε τον εαυτό σας, Παρθένοι, να παρουσιάσετε κάτι άλλο προς τα έξω, το οποίο το έχετε παραμελήσει. Τα μπικουτί εδώ. Ισχύουν, ισχύουν. Οκ, okay, Αγγελική, έγινε. Θα μου τα πεις και από κοντά εσύ στην Κρήτη. Δεν ξέρω τι κάνετε. Υπάρχουν επαγγελματικά ένα ξεσκαρτάρισμα. Νομίζω ότι παρθένεστε και κουρασμένοι. Υπάρχει μια κούραση στην καθημερινότητα, σαν να μην θέλετε να πάτε στη δουλειά. Κουράζεστε πάρα πολύ στην καθημερινότητα, οι παρθένοι. Έχετε πάρα πολλές υποχρεώσεις να διεκπαιρεώσετε. Υπάρχει κάτι πολύ περίεργο με τους παρθένους, το οποίο υπάρχει μια δυσαρέσκεια επαγγελματική και στις διεκπαιρεώσεις. Και επίσης υπάρχουν πολλές ανατροπές και στα δρομολόγια σας, αυτά τα οποία κάνετε στην καθημερινότητα. Λοιπόν, καλώς στον Απόλλωνα κόσμο, Τσιριμπίν και Αναστασία εδώ, μάλιστα. Οκ. Κερκίδες βλέπω. Αυτά για τους Παρθένους. Πάμε να δούμε τους Ζυγούς. Να, και άλλοι Παρθένους από την Αμερική, η Νίκη. Αλλαγές θέλετε, οι Παρθένοι, το ξέρω. Έχετε βαρεθεί, τη ζωή σας έχετε βαρεθεί και θέλετε να την αλλάξετε. Αλλά κάνετε επαναστατικά πράγματα,
Ο ουρανός από το ζώδιο του Ταύρου για τους Παρθένους είναι στον ένατο οίκο σας και ο ένατος οίκο έχει να κάνει με σπουδές. Και οι δύο λοιπόν οι Παρθένες, και η Αγγελική Μάρακ από την Κρήτη, αλλά και η Νίκη, η Αθανασία από τη Νέα Υόρκη, Παρθένη σπουδάζεται. Οπότε εκπληρώνεται καταπληκτικά το χάρτη σας. Okay. Λοιπόν, εδώ λοιπόν να υπενθυμίσω ότι όσοι θέλετε να μάθετε αστρολογία πάρα πολύ απλά και πολύ εύκολα, πάρα πολλές ώρες εκμάθησης, μεγάλη βοήθεια και πολλοί καθηγητές, οι εγγραφές των νέων τμήματων ξεκίνησαν και μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στην γραμματεία να κάνετε την προεγγραφή σας, να πάρετε την έκπτωση της προεγγραφής. Τρία καινούργια τμήματα τον Σεπτέμβριο, Τετάρτη το τμήμα του Λαμπαδία, Πέμπτη το τμήμα Ορίζοντες και Σάββατο το τμήμα του Ρίγουλου, τα τρία καινούργια τμήματα της αστροπαιδείας από τον Σεπτέμβριο. Μπορείτε να κάνετε τώρα την εγγραφή σας. Λοιπόν, όλοι έχετε βαρεθεί οι Παρθένοι, το ξέρω, και θα κάνετε σημαντικές αλλαγές. Και μπορεί να μην αλλάξετε δουλειές, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τις συνθήκες εργασιακές. Δηλαδή θα έρθει τούμπα το εργασιακό περιβάλλον και θα κάνετε δομικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο δουλεύετε. Αυτή η κούραση δηλαδή δεν πρόκειται να σας αφήσει έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους ζυγούς, οι οποίοι ο ανάδρομος Ερμής είναι σε φιλικό ζώδιο σε εσάς για τους ζυγούς. Και θα δείτε ότι υπάρχουν πολλές... Η ζυγή θα αλλάξει τη ιδεολογία, θα οικειοποιηθείτε ξανά καινούργιες, θα έρθουν από το παρελθόν πρόσωπα, άτομα, θα σας θυμίσουν γεγονότα και καταστάσεις τα οποία θα σας πάνε πολύ πίσω τους ζυγούς, θα σας μεταφέρουν να δείτε σκηνές από το παρελθόν. Όμως παρόλα αυτά προσέξτε, γιατί τα ταξίδια τα οποία σχεδιάζετε να κάνετε φαίνεται να μην είναι πάρα πολύ εφικτά. Και υπάρχουν πολλά γεγονότα τα οποία γίνονται μέσα στα ερωτικά, στα αισθηματικά σας. Οι ζυγοί είστε σε μια φάση πάρα πολύ σοβαρή. Νομίζω ότι έχετε σοβαρευτεί παραπάνω από όσο θέλετε. Δεν διασκεδάζετε, δεν χαίρεστε όπως είχατε μάθει το προηγούμενο διάστημα. Έχετε στοχεύσει σε ένα κομμάτι δημιουργίας, σοβαρής δημιουργίας και έχει πέσει η χαρά. Δεν χαίρεστε. Κάνετε μόνο σοβαρά πράγματα και η ζυγή είναι ένα ζώδιο το οποίο κυβερνάει η Αφροδίτη. Έχει περισσότερη ανάγκη από ξερνιασιά. Η ζυγή λοιπόν πάσχεται αυτό το διάστημα από ξερνιασιά. Νομίζω, George Douglas, ζυγός με οροσκόπο δίδυμο, νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι για εσάς τους ζυγούς, εκτός αν είστε γεννημένοι τέλος Οκτώβρη, δηλαδή όχι τέλος Οκτώβρη, τρίτο δεκαήμερο των ζυγών, που είστε γεννημένοι περίπου εκεί 17, 18, 19 του Οκτωβρίου. Μόνο για εσάς φαίνεται ότι αλλάζουν τα πράγματα. Για όλους τους υπόλοιπους όμως, για τους ζυγούς, γίνονται πολύ σοβαρά. Δηλαδή, χωρίς να συμβαίνει κάτι, να το πω έτσι, ή πρέπει να φροντίζετε πάρα πολλούς ανθρώπους, ή να έχετε θέματα με τα οικονομικά, ή να σας ζητάνε υπερβολικά πράγματα, και δεν υπάρχει διάθεση χαρά, σαν να μην διασκεδάζετε, σαν να μην χαίρεστε. Είναι λίγο βαρύ το τοπίο του ζυγού σε επίπεδο διασκέδαση. Ή ασχολείστε πάρα πολύ σοβαρά με τα παιδιά σας, οι ζυγοί. Επίσης, τα οικονομικά. Τα οικονομικά πάνε και έρχονται για τους ζυγούς. Είναι αρκετά, πώς να το πω, όλο ζημιές βγαίνουν στην επιφάνεια και όλο διάφορα τα οποία δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε. Λοιπόν, ζυγοί μου, τι γίνεται τσιριμπή μου, αφρισίσι. Έχετε θέματα με τα οικονομικά, ζυγοί. Χαλάτε λεφτά για την καρνταρόμπα. Μην κάνετε αγορές αυτή την εποχή. Ναι, ο Ερμής είναι ανάδρομος. Okay. Λοιπόν, Έλενα, εσύ δεν πρόκειται να πάθεις τίποτα. Έλα. Πάμε στους σκορπιούς. Οι σκορπιοί, τι γίνεται τώρα. Ο ανάδρομος, ο Ερμής θα γυρίσει ανάδρομος μέσα σε ένα κομμάτι το οποίο αφορά τα οικονομικά. Θα πάρετε λοιπόν το χρόνο σας, γιατί περιμένετε κάποια λεφτά τα οποία θα καθυστερούν. Υπάρχει μια, πώς να το πω, μια καθυστέρηση σε ό,τι στις εισπράξεις. Θα σας πάνε λίγο παραπίσω, αλλά νομίζω ότι θα φτιάξει αρκετά η ψυχολογία σας αυτό το διάστημα, εκτός κι αν είστε γεννημένοι τέλος του Οκτώβρη, αρχές του Νοέμβρη. Οι σκορπιοί μας, οι οποίοι χτυπιούνται από το τετράγωνο Κρόνου Ουρανού, υποφέρετε από θέματα που έχουν να κάνουν με σχέσεις, με συνεργασίες, με πελάτες και μία ταραχή η οποία αφορά τον τέταρτο οίκο και το σπίτι και την οικογένεια. Υπάρχει ένα άγχος για σπίτι, για οικογένεια, για τα ακίνητα, για τη μάνα σας, τον πατέρα σας,
είναι λίγο ταραγμένο το περιβάλλον και θα πάρετε διάφορες πιέσεις και πολλά σοκ οι σκορπιοί και οι οροσκόποι σκορπιοί που σχετίζονται με ακίνητα. Μην σας πετάξουν έξω από το σπίτι, μήπως από την επαγγελματική στέγη. Προσέξτε λίγο οι σκορπιοί, γιατί είναι πολύ ανατρεπτικό το περιβάλλον σε ό,τι αφορά τα ακίνητα. Κάτι γίνεται μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον ή σε σχέση με τα ακίνητα του σπιτιού σας. Κάτι περίεργο. Ήθελα να πω, μου δίνεις καλή πάσα, Δέσποινα. Με τον ανάδρομο Ερμή, οι πανελλαδικές εξετάσεις χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εδώ πέρα δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Θα καταλάβουν τα παιδιά τα θέματα με τον ανάδρομο, που τα έχουμε κλεισμένα μέσα στο σπίτι 6 μήνες και δεν έχουν πάει σχολείο και φροντιστήριο, που χτυπάει, που πρέπει να είναι μπροστά στην πλατφόρμα να παρακολουθήσουν μάθημα και κοιμούνται και μιλάνε στο τηλέφωνο και χαζεύουν. Προσέξτε λοιπόν πάρα πολύ τις πανελλαδικές εξετάσεις, τα θέματα να κατανοήσουν τα παιδιά τι θα τους ζητάνε. Γιατί με τον ανάδρομο Ερμή υπάρχει περίπτωση άλλα να ζητάνε τα θέματα, άλλα να κατανοήσουν, να γίνουν πάρα πολλά λάθη. Αυτό τις εξετάσεις, τις πανελλαδικές με ανάδρομο Ερμή, δεν τις καταλαβαίνω. Υπάρχει, εγώ το παιδί μου ήθελα να στείλω αγγλικά και περίμενε να ισχύσει ο Ερμής για να το στείλω. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν για τα παιδιά να ανταποκριθούν σε πανελλαδικές εξετάσεις σε καιρό ανάδρομο Ερμή. Να τονίσετε λοιπόν στα παιδιά σας ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικά στην κατανόηση. Ελπίζω να μην δοθούν και λάθος θέματα, γιατί έχουν γίνει και κάτι τέτοια κατά καιρούς με τον ανάδρομο. Πολύ, πολύ δύσκολο. Θα συνεχίσω με τους σκορπιούς. Δεν σας έχω ξεπετάξει, σας αγαπώ πολύ. Δεν θέλω να σας ξεπετάξω σε καμία περίπτωση. Δεν ξέρω όμως αν έχω να πω κάτι άλλο. Οι εκλήψεις έχουν να κάνουν με τα οικονομικά για τους σκορπιούς. Σας τυπάνε οικονομικά, δηλαδή υπάρχουν κάποιες απώλειες οικονομικές. Είτε σας ζητάνε λεφτά, είτε χάνονται χρήματα, είτε καθυστερούν να τα εισπράξετε. Και κλονίζεται αρκετά και το κομμάτι της αυτοπεποίθησής σας. Θέματα με τα κίνητα, δεν ξέρω τι γίνεται. Είτε ψάχνετε να βρείτε σπίτι, είτε θέλετε να μετακομίσετε, είτε δέχεστε διάφορα ξαφνικά σοκ τα οποία σχετίζονται με το σπίτι και την οικογένεια. Ανάλογα λοιπόν με το δεκαήμερο, οι σκορπιοί θα έχετε να αντιμετωπίσετε θέματα τα οποία διαπραγματεύονται οικονομικά και ακίνητη περιουσία και σπίτια. Λοιπόν, για τους τοξότες μου. Number one ζώδιο, το οποίο θα έχει πάρα πολλές επαφές με το παρελθόν του και δει με άτομα του παρελθόντος. Λοιπόν, θα γυρίσουν άνθρωποι πίσω, τοξότες και οροσκόποι τοξότες, θα δείτε συμμαθητές, φίλους, σχέσεις από το παρελθόν. Άνθρωποι θα χτυπήσουν την πόρτα σας, το τηλέφωνό σας, θα τους πετύχετε κατά λάθος μαζί, θα έρχονται ξανά να πούνε ένα γεια σε αυτό το αγαπημένο ζώδιο, το χαρούμενο, το πάντα αισιόδοξο, το οποίο υπεραγαπάμε. Για τους τοξότες μας λοιπόν, είναι το number one ζώδιο στις επανασυνδέσεις, πολλές σχέσεις από το παρελθόν, αλλά ακόμα και αυτοί που κάνατε κούνια μαζί στο δημοτικό. Τόσο απλά, τόσο πολλοί άνθρωποι στη ζωή σας, με τον ανάδρομο Ερμή στους δήμους απέναντί σας. Μεγάλη προσφορά επίσης, όσο η Αφροδίτη και ο Ήλιος βρίσκεται απέναντι, και η τοξότης νομίζω ότι βρίσκεται σε μια πολύ καλή φάση, παρόλο που η έκλειψη είναι αρκετά επιθετική και η μία και η άλλη. Τοξότες μου, εσείς που είστε γεννημένοι, περίπου γύρω-γύρω από τις 27 του μήνα, 27 ήταν και ο καημένος ο Καραϊβάζ, το ξέρετε, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν, εσείς που είστε γεννημένοι στην έκλειψη και συμμετέχει πάρα πολύ στο χάρτη σας, τοξότες, 27 Νοεμβρίου αλλά και 10 Δεκεμβρίου, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη και θολή κατάσταση. Αναστασία, δεν θέλουμε τα παλιά, τα καινούργια θέλουμε. Και οροσκόποι τοξότες, επίσης, Έλενα. Θα σας επιστρέψουν άνθρωποι από το παρελθόν. Μέρι, το ίδιο, τοξότες. Μαρία, να οι τοξότες παρουσιάστηκαν όλοι, τους ξέρω. Θα γυρίσουν άτομα από το παρελθόν. Ο Ερμής ακόμα καλά-καλά δεν έχει αναδρομήσει, μισό. Θα αναδρομήσει και θα τους δείτε όλους μπροστά σας. Επίσης, οι τοξότες, θα κάνετε κι εσείς κινήσεις. Και εσείς έχετε, το μυαλό σας γυρνάει στα παλιά και θα κάνετε κι εσείς έτσι και κάτι επαφές με άτομα από το παρελθόν. Δηλαδή θα ξεστείτε κι εσείς στην κλίτσα του τσοπάνη νομίζω το επόμενο διάστημα. Εναλλακτική παιδεία και εναλλακτικά παιδιά είμαστε εδώ πέρα στην αστροπαιδεία. Λοιπόν, για τους τοξότες, εντάξει, τα οικονομικά ακόμα νομίζω ότι έχετε μια καλύτερη κατάσταση. Και σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές ανατροπές στην καθημερινότητα.
για τους τοξότες. Διάφορα ευτράπελα, αλλού θέλετε να πάτε και αλλού βρίσκεστε νομίζω οι τοξότες σε αυτό το διάστημα. Πάρα πολλές υποχρεώσεις και μια αναστατωμένη κατάσταση. Αναστατωμένη. Προσέξτε λιγάκι τοξότες που είστε γεννημένοι γύρω-γύρω από τις 27 Νοεμβρίου, αλλά και εσείς που είστε γεννημένοι 10. Μωρό μου, Τζορτζίνα, εσύ τι ημερομηνία είσαι, δεν σε πιάνει η έκλειψη. Οικονομικά οι τοξότες είναι μια ντεμή κατάσταση, νομίζω. Δηλαδή έχει αρχίσει και φαίνεται φως, σίγουρα είναι καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά από την άλλη μεριά είμαι σίγουρη ότι δεν είστε και ικανοποιημένοι τοξότες. Θεωρώ ότι θα είστε πολύ πιο ικανοποιημένοι από τις αρχές του 22 που ο Δίας θα μπει στους ηχθείς. Εκεί δηλαδή θα είστε καλύτερα. Να εξετάσετε και τους εαυτούς σας μέσα σε παλιές σχέσεις τοξότες. Να δείτε και εσείς που έχετε κάνει λάθος. Γιατί δεν τα κάνουμε όλα σωστά, Αναστασία. Λοιπόν, 12. Οπότε, εντάξει. Δεν σε πιάνει η έκλειψη, είσαι στο παρατσάκ. Στο παρατσάκ. Τι να προσέξετε, Αριάννα, για τον κάθε, ο κάθε χάρτης είναι ξεχωριστός, δηλαδή δεν μπορώ να πω, δηλαδή ο καθένας είναι μια μοναδικότητα, άλλη ώρα είναι γεννημένο, ο άλλος, εδώ πέρα, να δώσεις το χάρτη σου στα παιδιά μου, στις σπουδαστές να σου πούν, αλλά δεν είναι για όλους το ίδιο πράγμα, δηλαδή γεννημένος ήταν και ο Καραϊβάς και τον σκοτώσαν τον άνθρωπο. Δεν πάθανε κάτι όλοι οι τοξότες που είναι γεννημένοι 27 Νοεμβρίου. Αλλά για τον κάθε ένα είναι τελείως διαφορετικό. Άλλος μπορεί να έχει θέματα επαγγελματικά, οικονομικά, με τον σύντροφό του, με το παιδί του. Δεν είναι για όλους το ίδιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους εγώκερους, εγώκεροι, και οροσκόποι εγώκεροι, οι οποίοι ο ανάδρομος Ερμής θα δημιουργήσει ένα πραγματικά μια τεράστια αναστάτωση, ένα μπάχαλο στην καθημερινότητα. Σίγουρα υπάρχουν πολλά, οι εγώκεροι έχετε ξεχάσει πράγματα που πρέπει να γίνουν και είναι σημαντικά. Υπάρχει μια διεκπεραιωτική κατάσταση με δημόσιες υπηρεσίες, με νομικά θέματα. Φαίνεται σαν να πρέπει να τρέξετε να διεκπεραιώσετε πρακτικές λεπτομέρειες οι οποίες έχουν μείνει στη μέση και σας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Εγώκεροι και οροσκόποι εγώκεροι είναι πάρα πολύ δύσκολο το κομμάτι αυτών των διεκπαιρεώσεων, γιατί υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις. Σαν να πρέπει να επιστρέψετε πίσω, να πάτε χαρτιά, τα ΚΕΠ, η εφορία, το δημόσιο, εξετάσεις που πρέπει να κάνετε, τα μάτια, τα δόντια, τα νεφράτα, αυτά. Υπάρχει ένα τοπίο που σας στέλνει σε μια πολύ ρουτινιάρικη κατάσταση με τον ανάδρομο Ερμή για θέματα τα οποία σας έχουν απασχολήσει και το παρελθόν. Ευκαιρία τώρα να γυρίσετε πίσω οι εγώκεροι και να τα διεκπαιρεώσετε. Τώρα που το λέτε, μπράβο, σκέφτομαι πολλούς εγώκερους που έχουν διάφορα διεκπαιρεωτικά θέματα που άπτονται του δημοσίου βίου και των δημοσίων υπηρεσιών και θα πρέπει να τρέξετε να τα κάνετε. Και επίσης για τους εγώκερους, εκτός από το κομμάτι το διεκπαιρεωτικό που έχει να κάνει με το δημόσιο υπηρεσίες και όλα αυτά, νομίζω ότι πρέπει να προσέχετε 2-3 πράγματα πολύ σημαντικά. Το ένα είναι τους συνεργάτες σας, τους συναδέλφους σας στις δουλειές σας. Έχουν κάποια παράπονα από εσάς και σας κοιτάνε με μισό μάτι. Δεν μπορείτε να συνεργαστείτε καν μαζί τους. Επίσης, επειδή οι εκλήψεις γίνονται στον έκτο οίκο σας, αν έχετε μικρά ζώα να τα προσέχετε πάρα πολύ, οι εκλήψεις χτυπάνε τα μικρά ζωάκια και αυτό είναι ένα θέμα. Και εγώ έχω. Έχω θέματα που δεν είναι δικά μου, που είναι του κήπου μου, αλλά προσπαθώ να τα φροντίσω. Τώρα το σκέφτηκα. Μπορεί λοιπόν να έχετε απώλειες από τα μικρά ζωάκια ή να έχετε απώλειες ή να προσπαθείτε να κάνετε πράγματα που δεν γίνονται αυτή την εποχή, δηλαδή που συνέχεια κολλάνε οι εγώκεροι. Τώρα, το κομμάτι το οποίο είναι ευχάριστο για τους εγώκερους είναι τα ερωτικά, είναι τα συναισθηματικά. Υπάρχουν και σε εσάς πολλές επαφές από το παρελθόν, άτομα τα οποία επιστρέφουν, δουλειές οι οποίες επιστρέφουν και ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ έτσι ανεβαστικό σε σχέση με την ερωτική σας ζωή. Η λίμπιντο ανεβαίνει, το κομμάτι το, πώς να το πω, της ερωτικής διάθεσης ανεβαίνει και συναντάτε πολλούς επίδοξους θαυμαστές, θαυμάστριες, ανθρώπους που ενδιαφέρονται συναισθηματικά για εσάς. Είναι μια καλή εποχή λοιπόν για τους εγώκερους να προχωρήσετε την προσωπική σας ζωή και αν είστε ήδη δεσμευμένοι να ανανεώσετε τη σχέση σας, την ήδη υπάρχουσα σχέση σας. Πάμε στους υδροχόους μας που φαντάζομαι θα είστε και πολλοί. Υδροχόοι μου. Υδροχόοι και οροσκόποι υδροχόοι, ο ανάδρομος Ερμής
σας αφορά ερωτικά. Γίνεται με στον 5ο οίκο σας, στους διδύμους. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε πολλά show με τους υδροχώους. Θα επιστρέψουν άνθρωποι από το παρελθόν. Ερωτικά φλερτ που είχατε και που δεν έγιναν, που δεν ευόδωσαν κάτι σημαντικό στο παρελθόν, επιστρέφουν. Επίδοξοι, θαυμαστές, ένας χαμός με τα ερωτικά, τα οποία γίνονται ξαφνικά πάρα πολύ σημαντικά για τους υδροχώους. Οπότε θα ξαναφλερτάρετε πάλι από την αρχή και να τάσα, σε βλέπω και γελάω ας πούμε. Όλοι οι υδροχώοι θα έχετε σημαντικές επιτυχίες και επιστροφές από το παρελθόν. Προσέξτε μην τα μπλέξετε βέβαια, γιατί είναι και ο Κρόνος στο δικό σας ζώδιο και ο Ουρανός τετράγωνο και μπορεί να σας κάνει πάρα πολλά, πώς το λένε, να χάσετε την ηρεμία σας και την ψυχραιμία σας, υδροχώοι μου. Επίσης, υδροχώοι, έχετε κάποια θέματα τα οποία είναι πολύ αναστατωμένα και έχετε πολλές ανατροπές μέσα στο χώρο του σπιτιού επίσης. Και θα πρέπει λίγο, όπως και οι σκορπιοί, να είστε προσεκτικοί με μεγάλα άτομα της οικογένειας. Οι υδροχώοι που έχετε τους γονείς σας, τα πεθερικά σας, γιαγιάδες, παππούδες και έχουν ανάγκη να τα φροντίσετε, παρακαλώ να είστε εστιασμένοι επάνω τους αυτό το διάστημα, γιατί πραγματικά φαίνεται ότι έχουν ανάγκη βοηθείας. Μέρη, το ξέρω, έχεις οροσκόπο υδροχό, ένα ψιλομπάχαλο οικογενειακό. Η οικογένεια μπορεί να είναι και δουλειές όμως, έτσι, με τον ουρανό στον τέταρτο, τετράγωνο με Κρόνο από τον πρώτο. Βιώνετε υδροχό ή και οροσκόπο υδροχό μια καταπίεση. Στράτο μου, πού είσαι αγάπη μου, έλα να κάνουμε ένα live μαζί. Στράτο, μας έλειψες πολύ. Καλό θα ήταν λοιπόν η υδροχό, αυτή την καταπίεση την οποία νιώθετε, μήπως μπορέσετε και την εκτονώσετε δημιουργικά, σε σχέση με δημιουργικά σχέδια και με, τι να σας πω, με όνειρα, με οράματα. Τι γίνεται ρε παιδιά, μιλάς σαν οροσκόπο υδροχό, το ξέρω και εσύ που είσαι υδροχός και από πάνω ο συμμαθητής, ο πρώην συμμαθητής Στράτος, που είναι υδροχός, πιστεύω ότι νιώθετε πάρα πολύ καταπιεσμένοι αυτό το διάστημα και δεν έχετε χρόνο για τον εαυτό σας. Το σπίτι, η οικογένεια μέσα φέρνει πάρα πολλά μπλεξίματα και ανατροπές, καταπιέζεστε. Μπορεί τα ερωτικά σας να είναι ανθυρά και μπορεί να έχετε μια διάθεση να φλερτάρετε, να ερωτευτείτε και να έρχονται άνθρωποι κοντά σας, όπως και επιστροφές από το παρελθόν. Δεν σας αφήνουν υποχρεώσεις όμως να δημιουργήσετε, να δώσετε το σημαντικό κομμάτι της δημιουργίας που έχετε μέσα σας, έτσι όπως θέλετε. Πού να έχετε ηρεμία. Έφη, και εσύ έχεις θέματα με το σπίτι και την οικογένεια και φροντίδα και όλα αυτά. Βλέπετε, όλοι οι υδροχώοι είσαστε σε μια κατάσταση ανάληψης ευθυνών που σας εξοντώνει, πραγματικά. Εξοντωτικές πιέσεις για τους υδροχώους και ιδιαίτερα βεβαίως για τους υδροχώους που είστε γεννημένοι στις αρχές του Φλεβάρι. 30-31 Ιανουαρίου, 1η, 1, 2, 3, 4 και 5 του υδροχώου μέχρι 5 Φεβρουαρίου, νομίζω ότι σας έχει βγει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή στα σχέδιά σας, αλλαγές, ανάληψη ευθυνών όμως και ένα φόρτωμα ρε παιδιά. Δηλαδή νομίζω ότι όχι θα σκάσετε, νομίζω ότι έχει πέσει και σας έχει πλακώσει ένα τούβλο. Βεβαίως γίνονται και καλά πράγματα μέσα από αυτή την ανάληψη της ευθύνης. Οι σχέσεις σας προχωράνε, επισημοποιείτε, παντρεύεστε, κάνετε παιδιά κάποιοι, άλλοι φροντίζετε γονείς, πεθερικά, το σπίτι, τα ακίνητα, ένα μπάχαλο. Μέρη και Στράτο, να έρθετε να κάνετε κανένα live εδώ πέρα, να πείτε κι εσείς πράγματα, δεν θα τα λέω πάντα εγώ, να κάνετε ένα live δυο σας, που είστε και πολύ καλοί. Αυτά για τους υδροχώους, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εγώ φοβάμαι τα σοκ, έτσι, τα σοκ. Τα σοκ που προκαλεί ο ουρανός από τον Ταύρο και μπορεί να σχετίζεται με άτομα της οικογένειάς σας ή με ακίνητα ή με μετακομίσεις οι οποίες δεν είναι επιλογή δική σας για τους υδροχώους. Αυτό. Λοιπόν, πάμε στους ιχθύς, στα ψάρια μας. Ιχθύς και οροσκόπη ιχθύς, πάρα πολύ ιδιαίτερη η περίοδος αυτή που ο Δίας έχει μπει στο ζώδιο των Ιχθύων. Έτσι λοιπόν οι πρώτες ημερομηνίες των Ιχθύων, εσείς που είστε γεννημένοι 20, 21 και 22 του Φεβρουαρίου, απολαμβάνετε την εύνοια του Δία και θα έχετε δυνατότητες επέκτασης. Όλοι οι υπόλοιποι Ιχθύς όμως θα πρέπει να είστε στην αναμονή. Ο ανάδρομος Ερμής φέρνει γεγονότα τα οποία σχετίζονται με τα επαγγελματικά, με ακίνητα, με την οικογένεια, αλλά και με κομμάτια της ψυχολογίας σας και της ανάπτυξής σας γενικότερα.
Κάποιοι απρόσκλητοι επισκέπτες έρχονται σπίτι σας. Μάλλον θα δεχτείτε κάποιες επισκέψεις οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα επιθυμητές ή αν είναι επιθυμητές είναι ξαφνικές. Ετοιμαστείτε λοιπόν οι ηχθείς και οι οροσκόποι ηχθείς να φιλοξενήσετε σπίτι σας, να ανοίξετε το χώρο σας για να μπει κόσμος μέσα. Φροντίστε να περιποιηθείτε ή να είσαστε ανάλογα, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τι θέλετε να κάνετε με το σπίτι εκεί. Και φροντίστε βεβαίως τους ανθρώπους οι οποίοι μένετε μαζί. Έχουν κάποια παράπονα από εσάς, είναι λίγο, πώς να το πω, παραπονεμένοι, σαν να τους έχετε παραμελήσει, άνθρωποι, μητέρα, πατέρας, οικογένεια. Ναι, ναι, Μέρη Στράτο, κανονίστε να έρθετε να κάνετε ένα live μαζί. Εννοείται. Μπορούμε να κάνουμε και μαζί μια Δευτέρα, αλλά μπορείτε να έρθετε να κάνετε και μόνοι σας την Τρίτη. Ο Μίλτος τι κάνει, καθαρίζει το σπίτι και την οικογένεια, έλεος. Ψάρια μου, Κατερίνα στην Ελλάδα είσαι ακόμα. Λοιπόν, τι κάνετε η χθής, είναι λίγο περίεργο το πράγμα. Υπάρχει, τα ψάρια, νομίζω και οι οροσκόποι η χθής και η χθής, φαίνεται σαν να συσσωρεύετε πράγματα με σκοπό να κλείσετε ένα κύκλο της ζωής σας. Ένας μεγάλος κύκλος ζωής φαίνεται ότι πάει να κλείσει, το οποίο έχει κρατήσει πολλά χρόνια και θέλετε τώρα να το κλείσετε όλο αυτό το κομμάτι προκειμένου να περάσετε σε ένα καινούριο επίπεδο. Ο καθένας, το κάθε ψάρι όμως, σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Δηλαδή, άλλοι θέλετε να κλείσετε προσωπικά, συναισθηματικά και να περάσετε μπροστά. Άλλοι θέλετε να κλείσετε το κομμάτι των σπουδών να δουλέψετε. Άλλοι θέλετε να κλείσετε δουλειές και να πάτε σε ένα καινούριο επίπεδο. Κάτι περίεργο γίνεται με τα ψάρια, με τους ηχθείς. Συσσωρεύεται σιγά σιγά ενεργειακά ένα κλείσιμο ενός πολύ μεγάλου κύκλου προκειμένου να περάσετε σε ένα επόμενο επίπεδο στις αρχές του 2022, το οποίο θα είναι ιδιαίτερα ευρύχωρο και αναπτυξιακό και θα βελτιώσετε όλους τους τομείς της ζωής σας. Οι εκλήψεις εδώ έχουν να κάνουν με το σπίτι, με την οικογένεια, με τα κίνητα, με τους ανθρώπους που μένετε μαζί ή μπορεί να ταραχτείτε από απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα έχετε μέσα στο σπίτι. Ναι, ναι, ραντεβού στη σχολή. Κανονίστε όμως, μιλήστε Messenger και συνεννοηθείτε. Στράτο. Έλα Στράτο, το αγαπημένο μου όνομα, που θα βγάλουμε και το μωρό της Νάσιας τώρα Στράτο. Ευστράτιος. Αυτός που κρατά το δρόμο. Τι, το μεγάλο μέσο το άκουγε και έβλεπα πλένοντας όλο τον μπαλκόνι. Είδες τα ψάρια αυτή την εποχή καθαρίζουν το σπίτι τους. Μίλητο, δεν είναι δυνατόν να ασχολείσαι συνέχεια με το σπίτι, εκτός και αν περιμένεις επισκέψεις, που οφείλεις, εν πάση περιπτώσει, να το κάνεις, να το φτιάξεις. Λοιπόν, επίσης, για τους ηχθείς, και οροσκόπους ηχθείς, θέλω να προσέξετε πολύ το κομμάτι των μετακινήσεων και των επικοινωνιών, γιατί έχει να κάνει με την έκλειψη, πρώτον. Οι ηχθείς μας που είναι γεννημένοι γύρω-γύρω από τις 25 του Φεβρουαρίου, αλλά και 10 Μάρτη, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, υπάρχουν απολεστικά κομμάτια τα οποία μπορεί να χάσετε. Μην εξαπατηθείτε και μην δώσετε εμπιστοσύνη σε κανέναν αν είστε γεννημένοι αυτές οι ημερομηνίες των εκλήψεων. Αλλά και το κομμάτι της οδήγησης. Προσέξτε πώς οδηγείτε. Τα μεταφορικά σας μέσα, τα τηλέφωνα, αποκαλύψεις με τα τηλέφωνα και τα μέσα επικοινωνίας για τους ηχθείς είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Δέχεστε διάφορα σοκ από μέσα επικοινωνίας και από επικοινωνιακά προϊόντα γενικότερα. Και προσοχή και τη σχέση με τα αδέλφια σας, η οποία είναι και αυτή έτσι αρκετά ταραγμένη. Προσέξτε λοιπόν αρκετά αυτό το κομμάτι, τα ψάρια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι το οποίο λέγεται συστηματική ζωή και συστηματικά, φαίνεται να είναι σε μια φάση προπόνησης. Σαν να προπονείστε ηχθείς, δηλαδή οι αδέσμευτοι, έχετε πάρα πάρα πολλές ευκαιρίες και φαίνεται ξαφνικά να ανοίγει αυτό το κομμάτι. Προσέξτε λίγο με τον ανάδρομο, γιατί οι σχέσεις βεβαίως δεν φτουράνε. Θα κάνετε πολύ σημαντικές σχέσεις, αλλά αμέσως μετά τον ανάδρομο. Προς το παρόν επιστροφές, καταστροφές από το παρελθόν, τις οποίες θα πρέπει να επανεξετάσετε ηχθείς και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στράτο, πολλά φιλιά. Σε περιμένω. Επισκέψεις ξαφνικές θα έχετε. Καθάρισε το σπίτι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και για τους ηχθείς. Τα οικονομικά παραμένουν σε μια σταθερή κατάσταση. Δεν μπορώ να πω ότι έχετε ιδιαίτερα σκαμπανεβάσματα τα ψάρια. Και να πάρετε λεφτά, τα ρίχνετε στο σπίτι και φτιάχνετε τον χώρο σας και το περιβάλλον σας καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Λοιπόν, γεια σου Νατάσα, καλό βράδυ σε όλους
Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε και απόψε το βράδυ εδώ. Να σας θυμίσω ότι οι εγγραφές των καινούριων τμημάτων ξεκίνησαν. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην εναλλακτική παιδεία και να κάνετε την προεγγραφή σας για τα τμήματα του Σεπτεμβρίου. Τρία καινούρια τμήματα, Τετάρτη, Πέμπτη και Σάββατο, με τη νέα εκπαιδευτική σεζόν τον Σεπτέμβρη, εδώ στη Σχολή της Αστροπαιδείας. Καλό βράδυ σε όλους. Πολλά φιλιά. Γεια σας.